Το Γιώργο Γιαννόπουλο είχε καλεσμένο η Ανίτα Πάνια. Ο ηθοποιός την έκανε να μιλήσει για το Αλτσχάιμερ του πατέρα της, ενώ εκείνος αναφέρθηκε στο μπούλινγκ που δέχτηκε ερχόμενος στην Αθήνα. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει επικοινωνία μέχρι να φύγει ο άνθρωπος. Όπως και η μάνα μου συγχωρημένη που έφυγε από Αλτσχάιμερ, που λέγανε μερικοί δεν καταλαβαίνει. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει επαφή, ας πούμε. Με ψιλοκόλλησα με το Αλτσχάιμερ, γιατί ζω το ίδιο με τον μπαμπά μου. Α, ναι. Ναι, σε πολύ έτσι προχωρημένο στάδιο. Και αν πραγματικά αντιλαμβάνονται αυτοί οι άνθρωποι αυτό που τους συμβαίνει, είναι και λίγο έως πολύ. Τι να πω, ρε παιδιά, δεν ξέρω τι λέει η επιστήμη, αλλά εγώ πιστεύω. Άγριο. Όταν ήρθα 13-14 χρόνια από το χωριό. Πήγα, από ποιο χωριό? Αρσινόη. Μάλιστα. Αρχαία Μεσίνη. Πέρασα πρώτη ηλικίου, λοιπόν. Έφαγα μπούλινγκ. Α. Ήμουνα με το Λί και με τον Νί και με όλο το Σακάτο και Σαπέρα και Σακάτο, α πούμε. Και με κοιτάγανε, γελάγανε. Τι με κοιτάνε, α πούμε. Τι που μιλάγε βλάχικα, αλλά δεν το καταλάβαινε. Ναι, το θεωρούσα φυσιολογικό. Ναι. Και λέω μια μέρα, θα έρθει η ώρα που θα πάρω το αίμα πίσω. Ναι. Και μου δόθηκε ευκαιρία τώρα και τον κάνω καλαματιανό τον τύπο. Ωραία. Οπότε έχει δηλαδή από εκεί ψωνίσει το ρόλο. Από εκεί ήταν. Στο σόι σου. Ακριβώς, στο σόι μου. Στο σόι μου. Στο σόι του Α.